Όλα αυτά είναι στο τεχνικό μέρος του μνημονίου. Έτσι, ότι συμφωνήσανε να βγάλουν 7 δισεκατομμύρια έτσι, από οφειλές. Και θα ήθελα να μας πει ο κ. Ζαχαριάδης αυτά τα 7 δισεκατομμύρια, γιατί το κάνανε αυτό. Γιατί δεν μπορέσαν ή δεν θέλανε να κόψουν από αλλού δαπάνες. Λοιπόν, αυτά τα 7 δισεκατομμύρια πώς θα εισπράχθουν. Έχετε δεσμευτεί, κύριε Ζαχαριάδη. Κύριε Κεδίκογλου, ξεκινάνε διαδικασίες οι οποίες αφορούν κακοπληρωτές. Ανθρώπους οι οποίοι έχουν δυνατότητα. Τι θα γίνει, κύριε Ζαχαριάδη. Έχουν δυνατότητα. 7 δισεκατομμύρια θα τα μαζέψετε μέσα σε 6 μήνες. Αυτό θα σας το απαντήσει ο καθήλυνα αρμόδιος υπουργός. Λοιπόν, εάν δεν μαζευτούν τα 7 δισεκατομμύρια, τι έρχεται. Η εκτίμηση είναι. Ποιος το λέει αυτό. Ένα μισή χρόνο, 18 μήνες. Πώς φτάσατε σε αυτή την κατάσταση. 86 δισεκατομμύρια μας φορτώσατε επιπλέον μέσα σε 16 μήνες. Τόσο καταλαβαίνετε τώρα τι να σας πω. Βάζουμε μια τελεία. Γιατί δεν πέστε τα αυτά στον κόσμο. Βάζουμε μια τελεία. Τα λέω, οπότε. Ελάτε. Βάζουμε μια τελεία.